να ακούσουμε δηλώσεις. Πάλι μιλάει ο Πρωθυπουργός. Και μαθαίνω από τον Δήμαρχο Καλυβίων ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είσαι στα Καλύβια να μιλήσει. Παίρνω τη γυναίκα μου και πηγαίνουμε εκεί. Μιλάει ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και κάποια στιγμή τον πλησιάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, δυσκολεύεται να φύγει από το αμφιθέατρο. Κάποια στιγμή τον πλησιάζω και του κάνω από μακριά νόημα και του λέω: «Κύριε Τσίπρα, είμαστε απολυμμένοι της ΕΡΤ. Να σας πω κάτι και οφείλω να το πω. Αυτό δεν είναι, είναι συνέστημα». Και ξαφνικά λέει σε όλους: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε μου τη χάρη, θέλω να συναντήσω αυτούς τους δύο ανθρώπους για λίγο». Ήταν πολύ έντιμο και πολύ συναισθηματικό. Τον ευχαριστούμε για το νιάξιμο εκείνων των ημερών που το απέδειξε στην πράξη με την πράξη ανοίγματος της ΕΡΤ. Η κυβέρνηση άνοιξε την ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας στο μικρόφωνο. Δεν ήρθα για να χαιρετήσω. Ήρθα για να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτή τη γιορτή που είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Θα πω όμως μόνο δύο λόγια. Την ΕΡΤ δεν την άνοιξε η κυβέρνηση. Την ΕΡΤ την άνοιξαν οι αγώνες των εργαζόμενων. Την ΕΡΤ την άνοιξαν οι αγώνες του ελληνικού λαού. Δύο χρόνια τώρα ενάντια σε μια βάναυση και παράλογη πολιτική. Σήμερα πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Σήμερα πρέπει να ατενίζουμε με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Και θέλω να πω ότι θα κριθούμε όλοι μας και εσείς εδώ από τη δουλειά σας προκειμένου να δώσετε ένα άλλο δείγμα για το τι είναι δημόσιο αγαθό. Έξω από τη λογική της κρατικής ΕΡΤ θέλουμε μια δημόσια ΕΡΤ που να ανήκει σε όλο τον λαό και να δίδει το αγαθό της έγκυρης και αντικειμενικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης, διότι η ενημέρωση είναι ένα δημόσιο αγαθό. Και όπως θα κριθούμε για το κατά πόσο θα καταφέρουμε να φτιάξουμε πραγματικά δημόσια την ΕΡΤ, έτσι θα κριθούμε και για το κατά πόσο θα καταφέρουμε να ξανακερδίσουμε τα δημόσια αγαθά που μας στερήσανε πολιτικές άρσεις της κυριαρχίας μας τα τελευταία χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για τον αγώνα τους και να πω ότι οι τίμιοι αγώνες κάποια στιγμή δικαιώνονται. Έτσι και ο αγώνας του ελληνικού λαού που είναι έντιμος θα δικαιωθεί πιστεύω σύντομα. Να είστε καλά. Σήμερα ας γιορτάσουμε. Γεια σας. Θα μας πείτε τώρα από εκεί που έρχεστε τι φέρνετε. Μια λέξη μόνο γιατί είναι δεκάδες δίκτυα εδώ και περιμένουμε αγωνία. Μια λέξη να μας πείτε από εκεί που έρχεστε τι φέρνετε. Τα νέα. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία να ξέρουν όλοι όσοι μας ακούν είναι ότι όσο ο ελληνικός λαός στηρίζει τις προσπάθειές μας θα αντέχουμε και θα μένουμε όρθιοι και ο ελληνικός λαός θα μένει όρθιος και θα διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας. Αυτό είναι το μήνυμα. Συνεχίζουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα. Λοιπόν, έκανε και...